είσαι? Εντάξει ρε μωρό, ούρι είναι. Λέω για το ρόδι. Τι, δεν το πιστεύω. Γαμώ την ατυχία μου. Την ατυχία μου. Λεωφορείο! 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 Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, μπαίνει υποκράτους, ξέρετε? Υποκράτους, ναι. Λοιπόν, αυτός κρύβει Αλεξάνδρος τώρα. Μισό λεπτό, ναι. Περνάει τη Χαριλάου. Ναι, μπαίνει υποκράτους. Πρέπει να φύγουμε. Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Αχ, δεν μπαίνει υποκράτους. Συγγνώμη. Σε κυρία Ανώμαλε. Συγγνώμη κυρία, δεν το ήθελα. Δεν τρέπεσαι. Αλλή. Το κάγκελο πήγα να πιάσω για να στηριχτώ. Ναι. Όλοι οι ανώμαλοι την ίδια φάτσα έχουν. Δεν κατάλαβα, τι έχει φάτσα μου κυρία. Έτσι κάνουν όλοι οι πολιτιτζίδες. Πώς θα πω. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ όλους σας. Σας παρακαλώ πολύ. Αλή. Θα με πείτε και πολιτιτζί εμένα. Ναι, ναι, πάτε πιο κι εμείς σας ακουμπήσω. Όλοι κάτω, λάστιχο. Ταξί, ταξί, υποκράτη. Ταξί. Υποκράτους κύριε. Υποκράτους κύριε. Πού? Υποκράτους. Α, καλό δρόμο να έχουμε αγόρι μου. Ώρα, καλησπέρα, λένε. Συγγνώμη, ρε Λάμπρο, αλλά δεν χτύπησε πάλι το κολοξυμητήρι μου και μετά. Ξέρω, ξέρω, βρε, γιατί μου λες. Κάτι σου έτυχε όπως όλα σε σένα τυχαίνουν. Βάλτε μια υπογραφή, σας παρακαλώ, κύριε Φρόσο. Κι όμως, ρε Λάμπρο, στορκίζομαι. Κάτι σε μένα πάντα τυχαίνει, όσο και αν σου φαίνεται κουλό. Στορκίζομαι, έτσι γίνεται. Αυτό είναι αλήθεια. Μην ορκίζεσαι, κράτα τους όρκους για την κυρία Αρβανίτη που σε ψάχνει από το πρωί. Κυρία Φρόσο, μία υπογραφή. Χρειάζομαι μία υπογραφή. Έλα, για να εξυπηρετήσουμε και τους υπόλοιπους. Πού να την βάλω? Εδώ που γράφει παραλήπτης. Πώς υπογράφουν, δεν έχω πάει σχολείο. Κύριε Φρόσο μου, κάθε μήνα τα ίδια. Σταυρό. Όχι να κάνεις το σταυρό σου. Να βάλεις ένα σταυρό. Α. Και από εδώ παρακαλώ, και από εδώ. Γεια σας, μια ανάληψη, ό,τι έχει. Να έρθουμε λογαριασμό. Μια ταυτότητα. Ευχαριστώ. Συμπληρώστε την αίτηση σας, παρακαλώ. Με τη μικρή πώς πάει? Καλά, το μόνο που πάει καλά. Σκεφτόμαστε να το πάμε σοβαρά. Πώς καιρό είστε μαζί? Αύριο κλείνουμε ένα μήνα. Και σκέφτεστε να το πάτε σοβαρά? Εντάξει, μια χαρά κοπέλα είναι. Θα βρω και καλύτερη. Είναι 431 ευρώ και 12 λεπτά. Μισό λεπτάκι. Ταυτοτητούλα. Αριθμός λογαριασμού.
Πάντα με τρομάζει αυτό. 700. 30. Και 12. Μια υπογραφούλα κάτω αριστερά. Δεξιά. Δεξιά. Τον πέλεψα μου κατά. Ορίστε. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Κύριε, λέμε. Κύριε. Μάλιστα. Ναι, κύριε Αρβανίτη. Βέβαια, εδώ είναι και ώρα. Ναι, εξυπηρετεί ένα πελάτη και έρχεται αμέσως. Καλή τύχη. Τι έγινε, ρε παιδιά, μας κοροϊδεύετε τώρα? Ελάτε από μένα, κύριε. Καλημέρα. Μάλιστα. Αξίριστος, ιδρωμένος, καλά πάμε. Κύριε Αρβανίτη, θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη, γιατί... Να σε ρωτήσω κάτι, ευτύχη. Βρισκόμαστε στην πιο άσχημη φάση της κρίσης. Ένα καρό κόσμος με πτυχίο είναι άνεργος. Εσύ πτυχίο δεν έχεις. Έχεις βάλει το λάμπρο εδώ και 3 μήνες να μου μιλάει για σένα. Η μάνα σου με παίρνει 500 τηλέφωνα για να σε προσλάβω. Βρίσκεσαι εδώ δοκιμαστικά για 1 μήνα. Δηλαδή θα πρέπει να βάλεις τον καλύτερο σου εαυτό και κάνεις ό,τι μπορείς για να σε διώξω. Τι είναι αυτό, δηλαδή, φίτσιο! Τι βρίσκεις να με εκνευρίζεις? Όχι, κύριε Αρβανίτη, προς Θεού, όχι. Απλώς. Απλώς τι? Κέρδισες κανένα τζόκερ και ξαφνικά δεν έχεις ανάγκη από λεφτά, τι? Δώστε μου λίγο χρόνο να σας αποδείξω ότι δεν είμαι έτσι όπως νομίζετε. Που δικαιώζει δηλαδή το νομίζετε, γιατί εγώ σας έχω κάνει να το νομίζετε. Άθελα μου όμως. Ξέρω, σας φαίνεται παράλογο όλο αυτό, αλλά θα προσπαθήσω ακόμα περισσότερο. Δώστε μου λίγο χρόνο, μόνο λίγο χρόνο θέλω και νομίζω θα βελτιωθώ λίγο χρόνο όμως. Πήγαινε. Ευχαριστώ. Ευτύχη! Τέλος χρόνου. Σταμάτα το πια αυτό. Ούτε αυτό δεν προλαβαίνω τώρα. Να τους κλέψω. Αγόρι μου, με την ιτοπάθεια δεν γίνεται τίποτα. Ενώ με την προσπάθεια γίνεται. Λες και με έχει φτύσει το σύμπαν. Είμαι, πώς το πετυχαίνω, είμαι πάντα στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή. Έχω ένα timing καταπληκτικό σε αυτό το πράγμα. Ρε πουλάκι μου, δεν χάθηκε ο κόσμος. Χωρίστε, έχουμε το σπιτάκι μας, το φαγητό μας, την υγεία μας. Όχι, μάνα. Έχουμε το σπιτάκι σου, το φαγητό που φέρνεις εσύ με τα δικά σου λεφτά και την υγεία μου τη βλέπω με τόσο άγχος να πηγαίνει τσάρκα. Ρε αγόρι μου, τώρα που είπες τσάρκα, μήπως να βρίσκαμε κανένα γιατρό που να ξέρει από αυτά? Από ποια, ρε μάνα, να ξέρει? Από αυτά τα τσάρκας. Ποια τσάρκας? Τα τσάρκας, καλέ. Τα ενεργειακά που λένε. Ποια τσάρκας και πάτρας, βρε μαμά. Τσάκρας τα λένε. Πρώτα το κάπα είναι. Συγγνώμη. Εσύ που ξέρεις για τα τσάκρας? Τίποτα, καλέ. Η φίλη μου, η Ζωήτσα μου είπε ότι... ίσως να φταίει η ενέργειά σου. Μπορεί να είναι κακή. Λέει.
άκουσε. Γιατρέ, ένα γιατρό, καλέ. Σας παρακαλώ, μπορείτε να μου φέρετε λίγο νερό. Μάλιστα. Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό. Τι εννοείται, γιατρέ μου? Η ενέργειά του είναι χάλια. Από την κορφή ως τα νύχια εκπέμπει αρνητικά κύματα. Και συγγνώμη, είναι πολύ κακό αυτό δηλαδή? Κακό. Χειρότερο δεν υπάρχει. Κάποια λύση θα υπάρχει, γιατρέ? Δεν γίνεται. Στην περίπτωσή σου, φίλε μου, τύχη, η μόνη λύση είναι να κλειστείς από εδώ και πέρα στο σπίτι σου. Τι είναι αυτά που λέτε, γιατρέ, με δουλεύετε? Πώς μιλάς έτσι στο γιατρό, παιδί μου? Και σπίτι σου να κλειστείς δηλαδή, με την ενέργεια που έχεις και σεισμός να γίνει, μόνο το δικό σου θα πέσει. Γι' αυτό κάνε το σταυρό σου. Βρε, άντε και... 60 ευρώ είναι, Άντε και στο διάολο, γιατρέ. Πρόσεχε, αγόρι μου, πρόσεχε, ηρέμησε με, αγόρι μου, γλυκό. Και να προσέχει, δεν γίνεται τίποτα. Είναι στο DNA του. Πάμε, μαμά, και μην ξανακούσω για, ενεργειακές θεραπείες και μαλαβλακίες. Αλίκη. Ευτύχη. Γνωρίζεστε? Είναι ο... Ναι, είμαι ο δεσμός της. Τι, υπάρχει κανένα πρόβλημα? Ηρέμησε, πουλάκι μου. Εσύ τα έχεις με αυτόν? Ναι, τα έχει με αυτόν. Δεν κατάλαβα. Τι σε κόφτει εσένα, ναι? Α, εσύ είσαι το κορίτσι που μου έλεγε. Ναι, εγώ. Εγώ λέω να πάτε να συστηθείτε έξω και να μην ξαναπατήσετε εδώ. Και εσείς και εσύ. Συγγνώμη, εδώ είναι η δουλειά που μου λέγες ότι... Ας το διάλο, ρε μαυρόγατε που θες και γυναίκα. Μείνε με τη μαμά σου και σβήσε και το κινητό μου τώρα. Μπούλι, μπούλι. Πάμε, μαμά. Λοιπόν, εδώ είναι ο χώρος που είναι τα μπουκέτα και ανάλογα με το τι θα ζητήσουν υπάρχουν μικρά και μεγάλα μεγέθη. Να ξέρεις κάτι, τα έντονα χρώματα τα πάμε πάντα σε ζευγάρια, ενώ όλα τα μονόχρωμα, ειδικά το λευκό, το δίνουμε για νεκροταφεία, για τέτοιες χρήσεις. Να ξέρεις. Τι, αλλεργικός είσαι? Συγγνώμη. Φύγε. Συγγνώμη. Αν να χαθείς, ρε βλάκα, με έκανες μουσκεμα, δεν ντρέπεσαι. Τι να σου πω, καημένε, δεν ντρέπεσαι. Λε, άντε από εδώ που θες και δουλειά. Έλα εδώ, ρε παλιοκλέφτη, που μπήκε στο σπίτι του ξένου ανθρώπου. Να ρε, τόλμησες να μπεις εδώ πέρα? Έχουμε τις καλύτερες φυλάξεις εμείς, δεν μας ξεσχάλα εμάς. Να κι αυτή, να κι αυτή. Τους ακάτεψα, να συνεχίσω. Χάρηκα. Σαν με κοιτάς, ήλιο βασίλεμα στα μάτια σου φωτιά, κι εγώ με μέσα στη δική σου τη ματιά, και σου μιλώ, δεν έχω τίποτα άλλο, τίποτα να πω. Το καλοκαίρι αυτό θα σβήσω, θα χαθώ. Πόσο είναι? 50 λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Γεια χαρά. Άσε το λειψό για μένα. Ωραία νύχτα σήμερα. Ναι. Υπέροχη. Είσαι άτυχος, το ξέρεις. Σε λίγο θα ξαπλώνεις το κρεβάτι σου και το ταβάνι δεν θα σ' αφήνει να χαρείς τα αστέρια. Ενώ εγώ θα τα απολαύσω μέχρι να χαθούν. Πράγματι. Είμαι άτυχος. Με κοροϊδεύεις. Δεν γεννήθηκα στο δρόμο. Είχα κι εγώ ταβάνι κάποτε. Όχι, όχι. Δεν σε κοροϊδεύω. Αλήθεια είμαι άτυχος. Πολύ άτυχος. Ίσως και πιο άτυχος κι από σένα. Όπα, εδώ έχει ψωμί. Μεταφορικά βέβαια το λέω, γιατί αν ήταν κυριολεκτικά θα είχε πιο ενδιαφέρον. Έλα βρε Τυριό, και τα άσπασες όλα. Για ποι το έκανα. Να σου από μια μεριά να βλέπεις τα μούτρα της. Αφού σε έδιωξε μόνο και δεν σε έβαλε να πληρώσει τα σπασμένα, κολόβαρδο τσίτσα. Τι θα το φας κι αυτό. Βράδυ είναι, παχαίνει. Καλά λες, μωρέ. Μήπως το θέλεις. Μην πάει και χαμένο, κρίμα είναι. Άλλοι δεν έχουν να φάνε. Λοιπόν, ας κάνουμε μια σούμα. Όλα σου πάνε στραβά. Δεν μπορείς να σταυρώσεις δουλειά, άρα ούτε και λεφτά. Δεν μπορείς να σταυρώσεις γυναίκα. Και γενικά δεν μπορείς να σταυρώσεις τίποτα. Γιατί όπως λες, είσαι άτυχος από γένα. Ξέρεις ποια είναι η λύση. Ναι, να κάνω το σταυρό μου. Μου το είπε και ο γιατρός. Όχι. Να κάνεις μια σπουδαία πράξη. Η ζωή, αργά ή γρήγορα, θα στο επιστρέψει με τον τρόπο της. Δες και εμένα που κοιτούσα πάντα τον εαυτό μου. Κοίτα πως κατάντησα. Σαν τι πράξη δηλαδή. Αυτό θα το βρεις εσύ. Δεσποινείς, δεσποινείς. Μήπως σας βρίσκεται ένα τσιγαράκι, σας παρακαλώ. Ένα τσιγαράκι. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα. Ευχαριστούμε. Δεσποινείς. Σας έπεσε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κρατήστε το. Ένα.
Λοιπόν, κορίτσια, κάντε μια στροφή να σας δω. Αργά, αργά, αργά. Όπα. Ωραία, γυρίστε μπροστά τώρα. Πώς έλεγε, κορίτσια μου? Σύση. Σύση. Μπορείτε να πηγαίνετε. Όχι εσύ, Σύση. Σα δεν ντρέπεσαι. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Ξέρω εγώ. Σε πολυθάρρο δεν έχει πάρει. Και νομίζω ότι είσαι επιτέλους εγώ. Εγώ ή εσύ που διατάζει συνέχεια. Διαταγές. Μόνο στο κρεβάτι δέχομαι και αυτά από άλλους, όχι από σένα πια. Αν δεν με εξέσχιζε το ίδιο, θα σε είχα κολλήσει ήδη. Αλλά ακόμα και απολυμμένος, ασύμφορος είσαι. Ναι, καλά, νομίζω θα βρεις κανένα καλύτερο από μένα. Έχει χάρη που με πέτυχε στην παρακμή της τηλεόρασης. Αν τώρα γινόταν σύριαλ, εγώ θα είχα βγάλει μια περιουσία και θα σε έγραφα εκεί που δεν πιάνει μελάνι. Το μελάνι μπορεί να μην πιάνει, το χεράκι σου μια χαρά τον πιάνει. Αχ. Δεν θα πέσει στο επίπεδό σου. Και πού θα πέσει στα τέσσερα? Τα καλά πιάτα για τις μαμάς. Πρόσεχε, κυρία μου, φυλακή θα με βάλεις. Τι έγινε, βρε παλικάρι μου? Προσέχετε λίγο τους δρόμους, είναι επικίνδυνα αν δεν κοιτάτε. Ρε μάνα, τι γίνεται εκεί πέρα, είσαι καλά, χτύπησες? Μην ανησυχείτε, μαμά σας μια χαρά είναι, μια χαρά. Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Αυτό το καλό παλικάρι με έσωσε. Πείτε, θα με έκανε ο παπάρας. Ποιος? Ο παπάρας. Αμάν ρε μάνα, στο έχω πει τόσες φορές. Τι έρχεσαι με τα πόδια, θες να με λαχταρίσεις? Είσαι εντάξει, ε? Μπράβο, φιλαράκο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Τίποτα, ο καθένας θα το έκανε στη θέση μου. Είσαι γείτονας. Δεν μου φαίνεται γνωστή η φάτσα σου. Όχι, όχι, απλώς ψάχνω για δουλειά και έχω οργώσει την Αθήνα. Πάρ το παλικάρι να κάνει κανένα μεροκάματο, μια και σου σώσε τη μάνα. Μπράβο ρε μάγκα. Έτσι θα πατήσουμε κιόλας. Δεν μου λες, από περπάτημα πώς θα πας? Όπως σας είπα, έχω οργώσει την Αθήνα. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Από χρήματα βέβαια μην περιμένεις και πολλά, η κρίση βλέπεις. Η μη απασχόληση είναι ούτως ή άλλως, αν και εσένα θα σου δίνω ένα πενινταρικάκι στη ζούλα. Κρυφά από τους άλλους παραπάνω το μήνα, έτσι. Επειδή μου σώσες τη μανούλα μου. Σιγά μωρέ, καταξοδεύτηκες. Άντε 70, τσιμουδιά μου στους άλλους, εντάξει. Και έπεσες και στην περίπτωση, γιατί σήμερα ξεκινάνε οι καινούργοι. Συγγνώμη, δεν μου είπατε περί τίνος πρόκειται. Θα στα πω τώρα πάνω, έλα να πιούμε και ένα καφεδάκι, κάτσε τη μανούλα μου. Την πρώτα. Εφημερίδα μου λοιπόν. Α, στην εφημερίδα τώρα, τι να την κάνεις, ποιος διαβάζει εφημερίδα σήμερα? Η Κυριακή μόνο, άμα είχα να τη βιντεί καμιά προσφορά. Έλα μανούλα μου. Όλοι αυτοί απάνω τη σκάλα αριστερά και φτάσαμε. Τονίζω, δεν θα ανεχθώ μπακαλίστικες δουλειές τύπου αφήνω 10 φυλάδια σε μονοκατοικία. Ανατακτά διαστήματα θα σας ελέγχω. Οπότε, play attention. Συνεννοηθήκαμε? Ναι. Συνεννοηθήκαμε? Ναι. Και, φιλαράκο, το τσιγάρο έξω. Για 200 ευρώ μας κάνει και το διευθυντή. Τι είπες εσύ, μάγκα? Τίποτα, τίποτα. Έχουμε και λέμε. Εσείς οι δύο οι ακριανοί, πιάνετε Χαυτία, Πλατεία Βάθης και Πέριξ Ομονίας. Οι κοπελιές μας. Μικονιάτικα, άντε και Καλαμπάνια. Ο Ευτύχης με την κοπέλα. Ναι, ο Ηράκλειο, κάπου εδώ είναι. Και εσύ, μάγκα που περίσσεψες, Αλεξάνδρας και Πανόρμου, στο φανάρι. Πρόσεξε. Ένα φυλάδιο σε κάθε αυτοκίνητο. Χαρτομάντιλα έπρεπε να μου δώσει για εκεί. Όχι φυλάδια. Άμα δεν σ' αρέσει το 200, αγόρι μου, να πάρεις κανένα πτυχίο και άσε τις εξυπνάδες. Ναι, γιατί με πτυχίο είναι περισσότερα. Δεν θα τα πάμε καλά, εμείς οι δύο. Πότε θα σε ξαναδώ? Τι μέρα έχουμε? Τρίτη. Θα δούμε, μωρό. Δεν το πιστεύω ότι το έκανα μαζί σου. Να το πιστέψεις. Αλλά ντύσου όμως, γιατί έχουμε και δουλίτσες. Άντε, μπράβο. Αφεντικό.
Ρε βλάκα, 100 φορές δεν σου έχω πει να χτυπάς την πόρτα πριν πεις. Συγγνώμη, αφεντικό. Πήραν τηλέφωνο από το Υπουργείο Άμυνας και θέλω να σου ζητήσουν μια χάρη. Α, ναι, για τα υποβρύχια. Ναι, εντάξει, ώρα πες να στείλουμε το άρθρο έτοιμο και εμείς θα το δημοσιεύσουμε. Την επιταγή την πήραμε, δεν την πήραμε. 250 χιλιάρικα, αφεντικό. Ρεζό. Ρεζό! Σου είπα να πεις το ποσό, ρε! Ναι ή όχι είναι απάντηση! Συγγνώμη, αφεντικό μου, ξέφυγε. Εγώ σαν να μην άκουσα τίποτα. Ρε, άντε πάγαινε και εσύ από εδώ, δεν άκουσες τίποτα! Σε πηδήξα μας, κατσικό δύσκολος, άντε πάγαινε από εδώ! Που πας ρε ηλίθεια, κάτσε εδώ. Συγγνώμη, Βανέσα. Σύση. Σύση, συγγνώμη κοριτσάκι μου. Πήγαινα κάτω στη γραμματεία, δώσε τα στοιχεία σου για τη φωτογράφηση, πες. Από το Χατζη Νικολή, εντάξει. Ναι. Αφεντικό, λέει ένα παιδάκι σε ένα άλλο. Ήταν δύο παιδάκια και ρωτάει το ένα στο άλλο. Λέει, ο μπαμπάς σου δουλεύει και λέει το άλλο. Όχι αυτό που ρώτησε, το άλλο που απαντάει τώρα. Λέει, γιατί ο δικός σου χάλασε. Λέει ένα παιδάκι στο άλλο, αν πάρω αυτό θα στο χώσω στο κάπκαλο. Δεν πρόλαβε να απαντήσει το άλλο παιδάκι. Αύριο να είναι φτιαγμένο. Ναι, μου πες το όνομά σου. Ευτύχης. Ευτύχης. Εσένα. Δεν σου λέω. Εγώ σου είπα το δικό μου. Πλάκα κάνω, Μέρι. Χάρηκα. Εγώ λέω να πηγαίνουμε στους ίδιους δρόμους, να είμαστε και παρέα, ε. Και να πάρει ο ένας τα μονά και ο άλλος τα ζυγά. Ναι, λες. Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία. Okay. Μονά ή ζυγά. Μονά.
Ευτύχη. 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 Τι έγινε, αγόρι μου? Τίποτα, μάνα. Τίποτα, φιάλτη έβλεπα. Τι κοιτάς? Δουλεύω όλη μέρα. Εσύ τι κάνεις? Καφέδες, βόλτες και ψώνια. Εγώ σου φταίω τώρα. Ναι, εσύ, κοιτάς, τι κοιτάς, άνθρωποι είμαστε. Αν σε χαλάει, να σου βρω ένα φλόρο να σε έχει στην πίνα και στο Νίκη. Συγγνώμη. Συγγνώμη, λέμε. Όλο το ίδιο κάνεις. Τι κάνω, δηλαδή? Με ξεφτυλίζεις και μετά ζητάς συγγνώμη. Ωραία, ξεκόλα, είπαμε συγγνώμη, είπα συγγνώμη. Ναι, είπες. Καλά, λέγει. Ποια θέλει? 5.000 πρόστο. Ωραία, άμα θέλει διάσημε σε αυτήν την τιμή, τι να κάνω? Ωραία, αν δεν θέλει να πάει σ' όλους με 50 ευρώ και με 500 ευρώ δίσια. Παπάρα. Τι κάνει, μικρή? Ορίστε. Τι κάνει, μικρή? Μεγαλώνει. Θα μου σπάσει τελείως τα νεύρα. Κάποιος πρέπει να δουλεύει για να ζείτε. Μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς τις πουτάνες σου. Έχουμε απώλεια. Ο τύπος με το κόκκινο παντελόνι. Α, ο Εξυπνάκιας. Καλύτερα. Είπαμε, Κώστα, αγόρι μου, με το τσιγάρο. Έξω. Έξω είναι, ρε φίλε. Έξω. Ρε φίλε. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Απομείναμε λίγοι και καλοί. Ήθελα να σας πω ότι πέρασα χθες από όλα τα πόστα και είδα ότι ήσασταν άψογοι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν οφείλετε στην πρώτη μέρα και ότι θα συνεχίσετε να είστε έτσι. Λοιπόν, ποια ήταν τα χθεσινά ζευγάρια? Εγώ, Κώστα, τα δύο κορίτσια και Ευτύχη με το άλλο κορίτσι. Ωραία. Σήμερα, Κώστα, εσύ θα πας με την κοπελιά. Εγώ. Όχι, εσύ, Ξανθούλα. Θα ανεβείτε πάνω, Χαλάντρη. Τα δύο κορίτσια, Μαρούση, γύρω από τον ηλεκτρικό. Και εσύ, Δημήτρη, με τον Ευτύχη, ιστορικό κέντρο. Πλατεία Κοντζιά και στα γύρω στενά. Ελάτε να σας δώσω τους χάρτες σας. Πολύ όμορφος χάρτης. Κύριε Βλάση, όχι, ευχαριστώ, πήραμε χάρτη. Επειδή πήγαμε καλά χθες, όπως είπατε, γιατί δεν διατηρούμε τα ζευγάρια? Ευτυχάκο, για δουλειά ήρθες εδώ, όχι για παρέα. Όχι, το λέω γιατί για τα κορίτσια ήταν χθες μαζί η ζευγάρι και... Ευτυχή, θα αργήσουμε. Εντάξει, να σου πω κάτι, καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Δεν θα γνωρίσεις την κοπέλα και θα της πεις δουλεύω σε φυλάδια, αλλά για να της το πεις φυλάδια. Φυλάδια, γιατί? Φυλάδια, φυλάδια. Βέβαια, φυλάδια. Κρίση έχουμε. Εγώ έχω και δικό μου σπίτι. Εντάξει, με τους γονείς μου εννοώ, αλλά δικό τους είναι το σπίτι. Σαν δικό σας, εντάξει. Α, ναι. Οπότε τα 240 ευρώ είναι για την πάρτι μου. Αν είναι ξεκινάω και σερβιτόρος, να το χιλιάρικο. Σύνολο. Μια χαρά. Αν έχει και καλά tips, 1100 με 1200. Ποιος βγάζει τόσα λεφτά στις μέρες μας? Ποιος? Κανένας. Ναι. Επίσης έχω και ένα κονέ σε ένα ρεμπετάδικο, αν είναι ξεκινάω και σήμερα. Και εκεί έχει και μουνιά. Ο ξάδερφός μου δούλευε εκεί και κάθε βράδυ χτυπούσε και ένα. Μουνιά. Να σου πω, φτάσαμε. Επίσης έχει και πιπίνια. Και σαραντάρες. Παντρεμένες. Μίλφς. Θα πάρεις μονέζικα. Τι? Χώρια θα πάμε. Ναι, μωρέ, νομίζω είναι καλύτερα. Και άμα θες να πεις μια κουβέντα με τον άλλο, τόσο ωραία συζήτηση έχουμε πιάσει. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά τι να κάνω τώρα, δουλειά είναι. Έχει τις δυσκολίες της. Πάρω εγώ τα μονά. Και εγώ τα μονά.
του έχω συμπαθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε περάσει μόνο 4 με 5 ώρες μαζί. Αλλά δεν χωριζόμαστε, θέλω να πηγαίνουμε μαζί. Μην είμαστε τώρα σε διαφορετικού δρόμου. Γεια σα, κύριε, χαίρετε, χαίρετε. Εγώ έχω με κάτι πολύ σημαντικό να σου πω. Αυτό δεν πειράζει, αγόρι μου. Αύριο, δεν είναι πηγόν. Είναι μείζον το θέμα, δηλαδή. Καλησπέρα. Κίτσες, 582. Συγγνώμη, είμαι λίγο αλλεργικό στο κόκκινο λάχανο. Ναι. Τι θα θέλαμε? Ήθελα να σας ρωτήσω. Εχθές είδα να βγαίνει από εδώ πέρα μια παλιά μου συμμαθήτρια από το δημοτικό. Και δεν την πρόλαβα. Και έτσι ήθελα να τη χαιρετήσω, να ειδωθούμε, να... Μήπως μπορείτε να μου δώσετε καμιά πληροφορία. Κατερίνα Ξένου λέγεται. Ψηλή, έτσι, μελαχνή, όμορφη γυναίκα. Δεν δίνουμε πληροφορίες για τους πελάτες μας. Λυπάμαι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Για μισό λεπτό. Πώς την είπες? Κατερίνα Ξένου. Δεν βλέπω καμία Κατερίνα Ξένου. Μάλλον μπερδεύτηκες. Ναι. Mm. Κι όμως ήμουν σίγουρος ότι ήταν αυτή. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Μπορώ να ρωτήσω κάτι ακόμα? Ισχύει αυτό που γράφατε έξω ότι ζητάτε προσωπικό? Ναι, ισχύει. Μπορείτε να μου πείτε μερικές πληροφορίες, γιατί ενδιαφέρομαι. Λέλο! Έλαβες ένα νέο για το πόστο! Α! Για έλα πάνω να τα πούμε. Μαγειρεύεις? Μπορώ και φτιάχνω μακαρόνια. Τα βράζω δηλαδή κανονικά. Και μπορώ και φτιάχνω και αυγά. Είτε ομελέτα είτε και μάτια, ας πούμε. Όχι. Οδηγείς? Έχω δίπλωμα, απλώς δεν έχω αυτοκίνητο δικό μου. Έχουμε εμείς αυτοκίνητο. Καλούλης είσαι. Λοιπόν, τα λεφτά είναι 475 ευρώ. Μεικτά. Μπορώ να στα βάζω ένα 15ο ή ένα μήνα. Σε τράπεζα που συνεργαζόμαστε εμείς. Τα πήγαινε, λένε, δικά μας. Αποδόσεις δουλειές εννοώ. Μην έρθεις και μου πεις κανένα κουλό ότι θες εισιτήριά σου από το σπίτι σου μέχρι εδώ. Θα τρελαθώ! Το ωράριο είναι από τις 1 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ, εκτός και αν έχουμε καμία δεξίωση, οπότε μπορεί να κάτσει και εκεί. Κάνα δύο ωράκι παραπάνω. Μην έρθεις και μου ζητήσεις τίποτα υπερορίες. Δεν υπάρχουν πουθενά αυτά. Δεν είμαι εγώ καλός Σαμαρίτης. Και πριν έρθεις εδώ, να είσαι έτσι καλά πλημμένος. Τι κοιτάς? Ερχόμαστε σε επαφή με κόσμο. Φαγητό δίνουμε, δεν θα μυρίσεις εσύ σαν το κουνάβι. Ακούω. Τέλεια. Μ' αρέσεις. Έλα αύριο χτενισμένος, ξυρισμένος, να σου πω δύο-τρία πραγματάκια να ξεκινήσεις. Δεν είναι δάκια πυρηνική φυσική. Το μόνο που χρειάζεται είναι ευγένεια και άμεση εξυπηρέτηση. Δουλεύουμε με πάρα πολύ σοβαρούς ανθρώπους. Πρέπει να είμαστε άψογοι. Ωραία, θα χρειαστεί κάτι συγκεκριμένο από ρούχα? Πρέπει, ας πούμε, από το σπίτι μου να έρχομαι κάπως ντυμένος? Αυτό... άστο σε εμάς. Α!
κύλα. Τούτη έγια τον περιπτερά. Τούτη έγια τον υδραυλικό. Τούτη έγια τον κουμπάρο. Και τούτη για την κουμπάρα. Στοπ! Έχουμε το... Κανονίστε να μην ξεβάφει αυτό. Στείναμε την επόμενη. Να δω κομμεν break πρώτα. Είναι τώρα είναι. 2:30. Ήρθε το φαΐ. Μόλις. Δώσ' το. And break! Χέλιν. Χέλιν, τέλος. Τι, τόσο άσχημη είμαι. Συγγνώμη, κυρία Φουντούκη, σας είδα ξαφνικά και τάχασα. Πόπο, χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω από κοντά. Τι είναι αυτό, Σούση. Όλα είναι Σούση. Είναι Μάγκη και Νιγκύρι με τον Αβοκάντο, Καβουρόψυχα και Χέλι. Όχι Χέλι, τέλος. Αυτό, μακαρόνι. Νούντουλς με ψημένα μανιτάρια και μπαμπού. Τι μπαμπού, τι μαλακίες είναι αυτές. Έπιπλα θα φάω. Τόσο ωραία ελληνική κουζίνα και πήξαμε στις παπαριές. Παραγωγή! Ναι, αδαμαντία μου. Ποιος θα παρήγγειλε αυτά τα κρυακόλικα τα κινέζικα? Εμείς. Θέλω μπιφτέκια. Ναι, αδερματία μου. Και ψωμί. Ψωμί, ψωμί! Τι είναι αυτά? Βοηθός! Δεν είναι θεά. Καλαμαράδες, ψώνια. Να σας βοηθήσω. Έχουμε πολύ ωραία νούντλς. Καλά, πες μου τώρα ότι ξανακόλλησες με το κακομαθημένο. Ναι. Το κακομαθημένο έχει γίνει όμως μια γυναίκα άλλο πράγμα, ε. Καλά, και τότε άλλο πράγμα ήταν, αλλά. Άμα δεις τον Φραγκάτο ή πρόεδρο του 15 μελούς, ούτε ας ευτύσει. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Όχι, μωρέ, απλώς ήθελα έτσι να της πω ένα απλό γεια. Μα κι αν της έδινε ίσως και εκείνη την καρδούλα που της είχα φτιάξει τότε. Έτσι για τον γάμο. Την έχεις ακόμα? Δεν σε πιστεύω. Έλα, εντάξει, μην παραπονιέσαι. Σε καλό σου βγήκε. Και που δεν είχες κανένα μισθό, τώρα έχεις 2. Τέλος πάντων, μη σου ξεφύγει επίσης τίποτα στη μάνα μου για το catering. Θα της το φέρω εγώ λαού-λαού. Θέλει να βγάζω λεφτά. Αλλά αν μάθει ότι δουλεύω 12 ώρες και κουράζομαι να με πρίξει. Έλα μωρέ. Η Κεραφοφός αγαπάει, γι' αυτό κάνει έτσι. Πάντως, έχει μια πολύ όμορφη κοπελίτσα και στα Φυλλάδια. Ναι. Καλά, εντάξει. Και στην τράπεζα έχεις ένα ωραίο γόρι, αλλά δεν έκατσε. Καλά, τράβα για δουλειά τώρα. Άντε. Καλά, τράβα. Τι λεφτά βρε ζωήτσα μου, 270 ευρώ το μήνα θα του δίνει. Αν δεν είχα εγώ τα σπίτια, ούτε να φάμε δεν θα είχαμε. Τέλος πάντων, γερό να είναι, αλλά ο Μίδας σίδερο έπιανε, χρυσάφι το έκανε. Αυτός χρυσάφι πιάνει, σκατά το κάνει. Τρως καλέ. Α, σ' ακούω που μασουλάς. Τι? Ο Φώκα! Ο Φώκα, πού είσαι? Στην Ίζω εδώ είμαι, κύριε Κώστα! Σ' αφήνω. Καλά είσαι? Καλά. Στην Ίζω εδώ θα είσαι, πού θα είσαι εσύ? Έλα. Πολλά μου δίνετε πάλι, κύριε Κώστα. Πολλά παίρνει η εφορία και η ΔΕΗ. Εσύ τα αξίζεις. Και τα πολλά και τα λίγα κιόλα. Μας ομορφαίνεις την πολυκατοικία, από Φώκα μου. Γλυκέ μου, κύριε Κώστα. Μακάρι να τα νόησα κι εσάς. Αμ, δεν είναι. Τι κάνεις, τι έκανε ο γιος σου, έκανε τίποτα? Τι να κάνει, κάτι φυλάδια μοιράζει μέχρι να βρεθεί τίποτα καλύτερο. Άστα, κύριε Κώστα. Έκανε τίποτα, μοιράζει. Από γυναίκα βρήκε γυναίκα. Τι πού να ξέρω, σαν πως μου τα λέει. Έλα μας τα βρει. Κοντός είναι, εντάξει είναι αυτός. Κοντή είναι δυνατή. Αν να ζήσει, άντε, γεια σου. Χάρηκα που σε είδα, Φωφώκα. Το καλό, κύριε Κώστα μου, στο καλό. Μήπως έχετε κάποια ιδιαίτερη προτίμηση στο μενού? Κινέζικο, ιταλικό, γαλλικό, μεξικάνικο? Έγινε, κυρία Χατζηνικολή. Και θα ήθελα να σας ξαναευχαριστήσω που τελικά αποφασίσατε να πάρετε μας. Γεια σας. Τόμα. Καλώς τα πουλάκια μου. Πάνω στην ώρα ήρθατε. Καθίστε να σας πω και αλλάζετε μετά.
βγάλετε τα ρημάδια να σας μιλήσω. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα τελικά καταφέραμε και κλείσαμε μια σπουδαία δουλειά. Θα σας στέλνω εδώ από το πρωί για να κανονίσουμε τις λεπτομέρειες. Και αν όλα πάνε καλά, θα έχετε ένα πολύ καλό μπόνους. Να πάνε. Γιατί να μην πάνε. Και για να πάρετε μια ιδέα γιατί πράγμα μιλάω, έχει γενέθλια. Ναι. Η κόρη. Ναι, ναι. Του. Έλα, σε τελικό σε reality νιώθω. Δημοσθένη Χατζηνικολή. Πιανού. Το δημο. Αυτός που είχε έρθει η γυναίκα, το κλείσαμε τελικά. Θα το δούμε από κοντά. Είναι κούκλος. Είναι θεός, καλά. Είναι κούκλος. Είναι τέλειος. Παναγία μου, δεν το πιστεύω. Καλά, ηρέμησε, η κοπελιά. Έλα, έλα, δικό μου. Έλα, ρε, εσύ. Δικό μου, ρε. Ένα ευρώ. Να σου πω, φέρε ένα ευρώ να μην χαλώ. Ευχαριστώ, ε. Τίποτα, ρε. Νομίζω θα είναι χαλαρή φάση. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τετραωράκι και σουκού δικά μου, άνετα, ξέρεις, Κυρίλα. Αλλά τελικά μετά το 2 ώρο τα παίζουν τα πόδια. Δηλαδή, ξέρεις, γίνομαι χώμα. Άστα. Πρίχτης ο Μίτσος, ε. Εντάξει, μωρό, όλοι έχουμε τα κουσούρια μας. Εγώ, φίλε, έχω ένα κουσούρι. Γυναίκες. Το βράδυ θα έρθει το μωράκι σπίτι. Έχει σχέση? Το πρωί με τον καφέ. Όχι, ρε. Σχέση, σχέση. Α, έχω, αλλά είναι. Δεν θα έρθει αυτό το βράδυ. Αυτά είναι. Άλλοι δεν έχουν ούτε μία και άλλοι δεν ξέρουν πια να διαλέξουν. Να είναι καλά τα φυλάδια. Τόσο φιλόξενα τα πατήσια. Σ' ανοίξαν το πρωί, θα σ' ανοίξουν και το βράδυ. Α, τα πατήσια δεν ξέρω. Η Καλυθέα πάντως είναι σίγουρα φιλόξενη. Ποια καλή. Πατήσια δεν πήγες χθες? Πατήσια πήγα. Αλλά με ποια πήγα? Ταλεντάκι με ρούλα! Έχει ένα γλωσσίδι πάνω κάτω. Κόντεψε να με πνίξει. Ελπίζω σήμερα να το χρησιμοποιήσει κι αλλού, ξέρεις. Το ξέρει ότι έχει σχέση? Όχι, ρε. Αυτά τα λένε μετά, όχι πριν. Πάμε. Όχι. Εγώ σου είπα το κουσούρι μου, εσύ. Να μου πεις το δικό σου. Μοιοπία. Όλα καλά, αγόρι μου. Άκουσα θόρυβο. Όλα καλά, μάνα. Έπεσε το τασάκι, όλα καλά. Πρόσεχε, βρε, παιδί μου. Με κοψοχόλιασες. Και μην καπνίζεις το δωμάτιο που κοιμάσαι.
Καλημέρα. Δεν θες να πιεις ένα καφέ, να πούμε και δύο κουβέντες? Πάρε αυτά να αγοράσει ένα δώρο για τα γενέθλια της μικρής. Η μικρή δεν έχει ανάγκη από αυτά. Από εμάς έχει ανάγκη. Με κέφια σηκώθηκες πάλι? Άμα την πουτάνα μου. Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Το βράδυ. Ξέρω, να είναι φτιαγμένο. Ποια είσαι εσύ, ρε? Τι κάνεις έξω από την πόρτα μου? Διαφημιστικά φυλάδια μοιράζω, κύριε Χατζηνικολή. Το ξέρεις το επιθετό μου? Εγώ? Όλη η Ελλάδα το ξέρει. Σας παρακαλώ πολύ! Σας παρακαλώ πολύ! Έλα! Μακριά από εδώ. Δεν θέλουμε φυλάδια. Μέρι. Τι έγινε τώρα? Μέρι. Συγγνώμη, κύριε. Τι είναι αυτό που κάνατε τώρα στην κοπέ? Το Χατζηνικολής. Ρε Μέρι, είσαι καλά? Άσε με και εσύ, ρε μαλάκα! Η στολή μαλάκα. Μαλάκες! Ευχαριστώ και πάλι όμως. Εσείς προς Θεού δεν φταίτε σε κάτι, εννοείται. Μίσα ίσα που με βοηθήσατε και μου δώσατε και αυτή την πολύ ωραία δουλειά. Και συγγνώμη αν σας κρεμάω. Απλώς... Έγινε και κάτι εχθές που με στεναχώρησε λιγάκι. Όμως δεν είναι τόσο αυτό. Είναι... Έκανα τις τελευταίες μέρες έτσι κάποιες περίεργες σκέψεις για τη ζωή και αναθεώρησα κάποια πράγματα. Και σε συνδυασμό με ένα προσωπικό πρόβλημα που έχω, και δεν μπορώ να σας το πω, έχω σκεφτεί να κυνηγήσω και κάποια όνειρα έτσι που αυτόν τον καιρό με τριβελίζουν. Για να κυνηγήσω αυτά τα όνειρα, αν έχουμε πρωί εδώ, είναι κάπως... Μου στερεί αυτή την, έτσι, προσπάθεια. Θα πείτε κάτι? Ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Ό,τι πεις, ρε μεγαλέ. Ωραία. Ευχαριστώ και πάλι και χάρηκα πάρα πολύ. Και τους χαιρετισμούς μου στη μητέρα σας. Κοιμήθηκα με αυτά, ξεχάστηκα. Ήμουνα σε ένα κριτικό γλέντι χθες γι' αυτό. Καλημέρα! Πόσο λίγο απέχομαι από την τρέλα. Ένα τσακ. Φίλε, μου βάζεις άλλο ένα? Να σε ρωτήσω κάτι, σε βλέπουμε τόση ώρα εδώ. Εσύ δεν είσαι ο... Ναι, αυτό είναι. Κρίση, φίλε. Ποιο ώρα είσαι από κοντά? Ρε, ακόμα μου μην βγεις άλλο, έλα πάμε φύγω. Μετά θέλω να κλείσω κιόλας οι άνθρωποι. Γιατί, ρε γαμώτο? Γιατί? Τι σκατά έχω? Πόσο άχρηστος είμαι, μου λες? Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω μια γυναίκα να μ' αγαπήσει. Να μ' αγαπήσει, ούτε να με προσέξει. Δεν μπορώ να βρω μια δουλειά της προκοπής, κάνω τον καραγκιόζ για 3.60. Δηλαδή, γιατί όλα τα κακά πάνω μου? Είσαι σοβαρός, ούτε ξέρεις πόσα καλά έχεις. Ναι. Πες μου ένα.
Ένα παίρνουν, να είδες. Το σκέφτεσαι, όμως πω να πεις κακά θα λες μέχρι αύριο το πρωί. Ευτυχή. Αν δεν είχες καλά δεν θα ήμασταν φίλοι. Μόνο εσένα χωριλά μου. Αλλά είμαι 31 χρονών ρε γάμο του. Ζω ακόμα με τη μάνα μου. Αχ, δεν έχω δικό μου αυτοκίνητο. Δεν έχω δύο φράγκα παραπάνω να κεράσω ένα καφέ. Εκεί λίγο πιο αριστερά. Δηλαδή καλή φίλη, αλλά έχω ανάγκη και από έρωτα. Από σεξ ρε γάμο του. Εγώ είμαι. Τι κοιτάτε όλοι. Κρίση έχουμε. Τι να κάνω, να πεινάσω. Παρακαλώ, Μέρη. Ωραίο καπελάκι, σου πάει πολύ. Ευχαριστώ. Τι κάνεις? Καλύτερα από όσο μ' άφησες πάντως. Ναι, όντως. Φαίνεσαι έτσι αναπτερό μου. Αναζωογονή. Ανανεωμένη. Και πολύ λαμπερή. Ήθελα να σου πω συγγνώμη τις προάλλες, αλλά εξαφανίστηκες και δεν τα κατάφερα. Ξέσπασα πάνω σου. Ενώ εσύ όχι απλώς δεν έφυγες, αλλά ήρθες και να με υπερασπιστείς. Να, όμως που είμαι τυχερή και σε πέτυχα. Συγγνώμη και επίσημα, λοιπόν. Δεκτή η συγγνώμη. Κι εγώ είμαι τυχερός που σε πέτυχα. Εκτός κι αν δεν είσαι εσύ. Αλλά ο Ιταλός μαφιόζος σωσία σου. Όχι, εγώ είμαι. Σου πάει πολύ αυτό το βάψιμο. Αναδεικνύει πολύ τα μάτια σου. Δεν είχα προσέξει ότι ήταν τόσο όμορφα. Ευχαριστώ. Το ίδιο ισχύει και για σένα. Με τη διαφορά ότι εγώ το είχα προσέξει. Για να σου πω ρε φίλε. Τα λέμε, ευτυχή. Πού πήγε το μήλο από το στόμα της Γουρνοπούλας? Μήπως το φάγε η Γουρνοπούλα, αλλά αποκλείεται αφού είναι ψημένη. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Για να σας μαγειρεύει ο Ηλίας ο Σκουλάς πουτανέσκες και τρύπες, κοιτάξτε να γίνετε άνθρωποι, ρε Ντίκολα. Το κατάλαβες? Ε, ρε Ντίκολα. Τι έπαθε και φωνάζει ο Ηλίας ο Σκουλάς? Χάρη του κάνουμε. Και σιγά πια την τρύπε. Καλημέρα, αφεντικό. Εκατό χιλιάρικα. Αφεντικό, πάει ένα γιατρό και του λέει, γιατρέ, πονάω στο δεξί μάτι, στο δεξί αυτί, στο δεξί όμως, στο δεξί χέρι και στο δεξί πόδι. Και τι να κάνω? Και του λέει ο γιατρός, να ράψεις κοστούμι. Και του λέει τώρα ο άλλος, ρωτάει πάλι στον γιατρό, τι εννοείται? Και του λέει ο γιατρός, προφανώς, έχεις δεξίωση. Ποιοι δεν έδωσαν? Ο Πατρικαράκης και ο υπουργός. Γαμώτη. Δηλαδή τι θέλω να κάνω τώρα? Να βγω να γράψω τίποτα περίεργο έτσι για να ψάχνονται? Ο υπουργός λέει ότι θα πάρει τώρα ένα πακέτο για τα παιδιατρικά και ό,τι είναι θα το δώσει εσένα. Α, ναι, θα πάρει πακέτο τώρα. Ποιο πακέτο, ρε? Όταν έρχεται να πηδήξει με τους φίλους του, εμείς πρέπει να είμαστε απίκο. Τώρα που να πληρώσει, κάνει τον Κινέζο. Ποιο πακέτο, ρε, σε εποχές που ζούμε, εδώ δεν μπορούν να πληρώσουν την πρώτη δόση. Τι λες τώρα? Εδώ, κοίτα. Πες του την Κυριακή, θέλω τα υπόλοιπα λεφτά, αλλιώς το άρθρο θα το βγάλω. Και με τον Πατρικαράκη τι θα κάνουμε? Άστον αυτόν. Αυτός έτσι κάνει στην αρχή, αλλά μετά πληρώνει. Με τους καλούς πελάτες είμαστε κι εμείς καλοί.
Πάρε και αυτά. Αυτά για σένα. Πολλά είναι αφεντικό. Πάρα πολλά. Πάρε και αυτά, ρε, για μια μπύρα. Είναι για τα γενέθλια της κόρης μου αύριο, μεθαύριο, δεν θυμάμαι πότε είναι. Και τώρα μικρό κορίτσι, θα πιει μπύρα αφεντικό. Λίγο λιγότερο μαλάκας να ήσουν, ρε γαμώτο. Τι εννοείς αφεντικό? Αυτό. Αλλά έχεις άλλα καλά, οπότε αυτό το παραβλέπω. Κομπλιμέντο ήταν. Σε ευχαριστώ, αφεντικό. Σιγά μην τα καταφέρνετε δύο άτομα μόνοι σας. Ναι, καλά. Πες ότι ζήλεψες. Εγώ? Να ζηλέψω εγώ? Τι είμαι, κανένα γυναικάκι? Γενικά μιλάω. Τουαλέτα που είναι? Πού να ξέρω, μην πεθείς πεταρεώνα, καλύτερα να πάρεις GPS. Τουαλέτα, μην αργήσεις. Ψάχνετε κάτι? Το μπάνιο. Το μπάνιο είναι από εδώ. Ευχαριστώ. Να χαίρεστε την κόρη σας, κυρία Χατζη Νικολή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό. Ναι. Δεν με καταλάβατε, ε? Φυσικά και σας κατάλαβα. Είστε το παιδί από το Κίτριν, έτσι δεν είναι? Με αυτή την αμφίση... Με αυτή την αμφίση, εγώ είμαι, ναι. Όλα καλά με το φαγητό? Μια χαρά, μια χαρά, μην ανησυχείτε. Τα παιδάκια το καταυχαριστούνται. Όχι ότι οι μεγάλοι πάνε πίσω, δηλαδή έχουν φάει πάρα πολύ. Αυτοί σκάσανε περισσότερο. Ναι. Ευχαριστούμε που μας προτιμήσατε κιόλας. Ναι. Να είστε καλά. Έγινε. Πάμε να το πω. Άντε, αφού ανέβηκα. Πόσο ίδιες είναι, ρε παιδάκι μου. Εδώ δεν πρόκειται να μας ενοχλήσει κανείς. Τζίμι, το νου σου. Λοιπόν, υπουργέ, εξαντλείται υπομονή μου. Αφού ξέρεις, περιμένω την επιδότηση. Αυτή η κρίση με έχει τσακίσει. Τρεις μήνες πριν έπρεπε να τα είχα πάρει, αλλά... Κι εγώ τρεις μήνες πριν έπρεπε να τα είχα πάρει. Κατάλαβα, με ρε, μου στέλνει. Είσαι η προτεραιότητά μου. Δεν το βλέπω, υπουργέ. Και ξέρεις πόσο θα πούλεγα αν έβγαζε ότι ο υπουργός πολιτισμού προάγει τη μουσική, αφού μέρα δεν μπορεί χωρίς κλαρίνο. Όχι, ρε Δήμο, δεν θα μου το κάνεις αυτό. Πέντε μέρες τελευταία διορία. Από τώρα. Όχι, ρε παιδιά, είστε πολύ άδικοι. Κοίτα, μην τις κάνω τέσσερις. Υπουργέ μου, έχουμε και μπουφέ. Τώρα που μου έχεις ανοίξει την όρεξη. Τζίμι, Τζίμι, τι μου έχεις σήμερα? Αυτά, αρχηγέ. Όχι, αρχηγέ, δεν είμαστε μαφιόζοι. Έχεις δίκιο, αφεντικό. Οι μαφιόζοι είναι οι μαθητριούλες μπροστά μας. Τσέκαρες αν γράφουν. Βέβαια, αφεντικό. Ωραία, φέρτε εδώ. Τα πάω στο γραφείο και εσύ πήγαινε κάτω για να μην δίνω στόχο. Αφεντικό, να σου πω ένα καινούριο που μάθα. Όχι. Και γαμώ τα γέλια. Θα γελάσεις. Είναι αστείο. Όχι. Είναι πολύ. Είναι κομμωδία. Πολύ.
Θα το κλείσω. Παίξε πρώτα. Κάνεις μια σπουδαία πράξη. Η ζωή, αργά ή γρήγορα, θα στο επιστρέψει με τον τρόπο της. Καλά, περνάτε καλά, θα πάρετε κάτι. Κάποιο ποτό, κάποιο φαγητό ενδεχομένως. Έχουμε πλούσια ελληνική κουζίνα. 40 παλικάρια από την Ευβάδια. Στο καλό κάνει τόση ώρα. Πού να ξέρω. Μπορεί να μην έχουν δυνατή ροή τα τσίσα του. Και μπιφτεκάκι. Επιτέλους κατάλαβες πόσο δύσκολη είναι η δουλειά που κάνω. Ορίστε κύριε. Καλή όρεξη. Νομίζω ότι η δικιά μου είναι εύκολη. Αχ, ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όλη μέρα κουστούμάκι και αρώματα. Ερκοντήσεων, πολυθρόνα αναπαυτική και τηλέφωνα. Και meetings σε εστιατόρια με πλούσιους επιτυχημένους κούκλους. Χάλια, κουράστηκα ήδη. Φαίνεται εύκολο. Δεν είναι. Και εσύ ποιος ξέρει τι κάνεις κάθε μέρα με τόσο κόσμο. Μου το πεις και Παναγία. Αν δεν σου αρέσει να με αλλάξεις πόστο. Αλλά βέβαια, δύο διευθυντές δεν χωράμε. Θα αρχίσω να πιστεύω ότι μου κάτσες για να αναρριχηθείς. Ναι, να μου δώσεις και μία σημαία μόλις φτάσω στην κορυφή να την καρυφώσω. Δωμάτια το περιμένω. Ο άντρας σου έχει πιει αρκετά. Όσο μας χρειάζεται έχει πιει. Καλά που υπάρχουν μαλάκες, να περνάμε καλά. Εμείς οι έξυπνοι. Oh.
να πίνεις, πιο γρήγορα θα γυρνούσες. Χίλια συγγνώμη, απλώς μάλλον κάτι με πείραξε. Ναι, πες μας ότι φταίνε και τα φαγητά μας τώρα. Όχι, όχι, προς Θεού, όχι, απλώς δεν νιώθω και πολύ καλά. Εμένα μια χαρά μου φαίνεσαι. Άστον, άστον, δεν πειράζει. Θα έχει όλο το χρόνο να αναρρώσει. Απολύεσαι! Ευχαριστώ. Πώς? Λυπάμαι πολύ, ήθελα να πω. Θέλω τίποτα, Ρεμάν. Περίμενε. Πού είμαι? Τι έγινε? Ξύπνησες, Τζολιά μου. Για πες τώρα στο θείο Δημοσθένη. Τι δουλειά είχαν τα στυλό στο σπίτι σου? Λέγε, ρε Τσοκλάνη, θα σε γαμίσω! Κοιτάξτε... Κοιτάξτε, εγώ... Εγώ τυχαία βρέθηκα στο δωμάτιο μου τα στυλό. Ήθελα να πάω στην τουαλέτα. Και όταν είδα τα στυλό, επειδή έχω τρέλα με τα στυλό, έχω συλλογή, ενθουσιάστηκα, ας πούμε, και επειδή μου φάνηκαν σπάνια μέσα στο σκοτάδι, γιατί κανονικά συνηθισμένα ήταν μετά που τα είδα από κοντά, αλλά στην αρχή μου φάνηκαν σπάνια. Λέω, να τα πάρω τώρα σιγά, μερικά στυλό είναι. Τόσο κακό ήταν για μια χούφτα στυλό. Έτσι έγινε, μωρέ. Κοίτα να δεις τώρα, και εμείς το φέραμε εδώ στο πουθενά, σε ένα ερείπιο, μες στην υγρασία και τις αράχνες, και το σημαδεύουμε με ένα όπλο στο πρόσωπο. Και όλα αυτά για μια χούφτα στυλό. Τι σας λέω? Αγόρι μου γλυκό, το δωμάτιο ήταν κλειδωμένο. Και στο παράθυρο βρέθηκε γαζωμένο αυτό εδώ. Συγγνώμη. Δικό σου δεν είναι? Κάνω λάθος. Αν είναι έξτρα ζουμόρ. Ζουμόρ. Έλα. Ναι, ωραία, μου βγήκε δουλειά, τι να κάνω. Όχι, μη μου τη... Έλα, μωράκι μου, τι γίνεται, Και βέβαια θα έρθω. Και βέβαια, τι να μην φιλήσω το κοριτσάκι μου τώρα που έχει γενέθλια. Έρχομαι, αγάπη μου, έρχομαι, ναι. Θα γυρίσω σε μια ωρίτσα. Τζίμι. Δεν τον χάσει από τα μάτια σου. Συγγνώμη, πιάστηκα. Διψάω. Στα παπάρια μου. Διψάω πολύ. Στα παπάρια μου πολύ. Και δύο μέρες να μείνεις χωρίς νερό, δεν θα πάθεις τίποτα. Το διάβασα σε μια εκπομπή στην τηλεόραση.
Βασικά, είπα ψέματα. Λες. Αλήθεια, αλήθεια, είπα ψέματα. Κάποια στιγμή στο πάρτι ήρθαν κάτι παιδάκια και με κοροϊδεύαν. Λέγανε, δες τον Καραγκιόζη, ντύνεται σαν καρναβάλι. Και γελούσαν. Και ξαφνικά πέρασε η ζωή μου σαν ταινία μπροστά από τα μάτια μου. Ποιος είμαι? Τι είμαι? Τριαντάρισα και τι κατάφερα? Να ντύνω μισά Καραγκιόζης και να πηγαίνω στα πάρτι των πλουσίων για 475 ευρώ. Μικτά. Αλλά τίμια. Χωρίς δεύτερη σκέψη είπα. Είπα θα δώσω τέλος στη ζωή μου. Μωρή μου, πως σε κουράζω. Όχι, όχι, όχι. Εσύ μην κουράζεσαι. Όχι, εντάξει με. Πήγα λοιπόν στους άλλους δυο Καραγκιόζηδες, τους συνεργάτες μου. Τους λέω Καραγκιόζηδες γιατί τίνονται και αυτοί σαν και εμένα. Και τους είπα ότι τάχα θα πάω τουαλέτα. Όχι τάχα δηλαδή, πήγα. Πήγα αλλά για άλλο λόγο. Ανέβηκα πάνω, μπήκα μέσα στη τουαλέτα, κλείδωσα την πόρτα, άνοιξα το παραθυράκι και βγήκα έξω. Πήγα σιγά σιγά στο περβάζι προσεκτικά για να μην πέσω και σκοτωθώ. Και σκοτωθώ εκεί, ήθελα να σκοτωθώ λίγο πιο εκεί. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω, έκανα ένα τσουπ, κρακ, παφ και έφυγα πίσω. Και έπεσα στο δωμάτιο του μαλακά, ήταν πάντως εκεί ευτυχώς, γιατί είχε πάρει και κάτω. Και τότε είδα τα στυλό. Τους στυλούς. Τους στυλούς. Τους είδα και σκέφτηκα, να η ευκαιρία σου να αλλάξεις τη ζωή σου. Εγώ. Εγώ βρε μαλάκα. Εγώ βρε μαλάκα, είπα στον εαυτό μου. Από μικρός ήθελες να γίνεις συγγραφέας. Ενά λοιπόν, είχα μπροστά μου τα στυλό. Τους στυλούς. Τους στυλούς. Όχι, 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 καλά το σκέφτηκες, ε. Πολύ καλά το σκέφτηκες. Είδες που η κρίση έτσι μας έκανε έτσι πιο... Ποιο να σκεφτόμαστε. Ναι, 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 όπως το λες είναι, μπράβο, έτσι, πολύ σωστός. Κι εγώ ας πούμε, τώρα, εγώ λέω φοβερά ανέκδοτα. Φοβερά ανέκδοτα. Λέω, εγώ ηθοποιός έπρεπε να γίνω. Δεν έγινα, δεν το έφερε. Η ζωή δεν το έφερε, αλλά λέω φοβερά ανέκδοτα. Άκου, θέλω να σου πω. Άκου. Τι είναι αυτό? Ξέρω εγώ της γυναίκας του αυτό. Άγια. Τι είναι αυτό ρε παιδί. Δεν σου θυμίζει τίποτα. Ε. Να το πω. Να το πω. Πέμπτη. Η Πέμπτη. Ρε παιδί. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Έχω κι άλλο. Τι είναι αυτό? Παρασκευή. Τι ξέρω. Δάχτυλο, δείκτης. Ας το πω. Αντέχεις να το πω? Το ταβάνι. Έχω κι άλλο. Όχι, δεν κάνει φορά. Με τη δεμένη σου πάντα ευχαριστήτω έτσι. Να σου πω εσύ. Έχεις πολύ ταλέντο, ε. Φόβο και ξέρεις τι. Α, δεν μπορείς να έρθει. Ξέρεις τι, δεν ήταν ανέκδοτο. Είναι ο τρόπος που το είπες. Αλήθεια λες, ε. Να γραφτείς σε δραματική σχολή όπως και δίποτε. Μα, προτιμώ την κωμωδία. Ναι. Βρες ή ψυγείο. Ποιο? Τον έρωτε. Βάλε μισό. Μήπως θες εμβιαλωμένο. Βάλε εν τρίτο.
τρίτο, καλά μιλάμε είσαι. Λίγο ακόμα, λίγο. Συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τη δροσιά του να έχεις. Ρε, επειδή χαρμάνιασα λιγάκι, μήπως είναι εύκολο να πας να πας ένα πακέτο. Αυτό αποκλείεται. Γιατί είναι μακριά. Κοντά είναι. Αλλά θα σε αφήσω μόνο. Έλα ρε Σιτζίμι, αφού κατάλαβες τι άνθρωπος είμαι, δεν πρόκειται να το κουνήσω ρούπι. Και να θέλω δηλαδή, με αυτά, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, πάω. Αλλά, μην αργήσεις. Θα σε περιμένω. Ηθοποιάρα μου. Έλα μωρέ τώρα, δεν σταματήσω. Πώς βρέθηκες εδώ, ρε. Είχα περάσει από το σπίτι σου πιο νωρίς να σου ζητήσω συγγνώμη για τις προάλλες στον μπαρ που παραφέρθηκα. Βασικά ήταν να βγαίνει ο Χατζηνικολής από εκεί μαζί με αυτό το βλάκα τον βοηθό του. Είχαν τσουβαλιάσει και σε πετάξανε μέσα σε ένα πορπαγκάζ. Καλά, εγώ δεν το σκέφτηκα πολύ. Γατζώθηκα μέσα στο αυτοκίνητό του και να με. Ρε, εσύ. Μπορούσες να χάσεις τη ζωή σου. Καλύτερα να χάσω τη ζωή μου παρά το φίλο μου. Έλα, μαλάκα, λύνε. Είναι πολύ σφιχτό. Να το δάγκωσω. Δάγκωσ' το, ρε Λάβρο. Δάγκωσ' το. Σιγά. Τι. Είναι πολύ σκληρό. Έφαγα μέλι με καρύδια το απόγευμα. Σιγά. Πιάστηκα. Έλα. Κάτσε. Σήκω. Πάμε, για προλάβουμε. Πάμε. Έλα. Ρε εσύ. Του είπα, θα τον περιμένω. Τι ποιο είναι. Άφησα μόνος σου και τα σκάτωσες όλα, ρε! Συγγνώμη, αφεντικό, τι έγινε! Έφυγε, ρε Γελία! Έφυγε! Και μου υποσχέθηκε ότι δεν θα φύγει! Γιατί είναι ρε φλάκα, η κόμενά σου είναι που σου υπόσχεται και την εμπιστεύεσαι! Πήγα για τσιγάρα! Και! Έφερα και κάτι να τσιμίσω με! Βλάκα! Ζων! Γελία! Ηλία! Χαμένε! Πέθανες, ρε! Πέτα το όπλο, αλλιώς πέθανες. Είσαι ηλίθιος, ρε.
Πέτα το όπλο τώρα, αφεντικό. Πόσο βλάκας μπορείς να είσαι. Αφεντικό, δεν αστείευομαι. Ακίνητοι! Ψηλά τα χέρια! Κάτω τα όπλα! Κυρίες και κύριοι, σήμερα ξεκινάει η πολυαναμενόμενη δίκη του Δημοσθένη Χατζηνικολή και κλεισμένων των θυρών. Η είσοδος έχει επιτραπεί αυστηρά και μόνο για λίγους κοντινούς συγγενείς. Το ξαναπάμε. Κύριε, ήσασταν στο πλάνο. Θα δώσετε θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο? Θρησκευτικό. Ορκίζομαι στο Θεό. Σας ακούμε. Τόσα χρόνια γραμματέας στο Υπουργείο Πολιτισμού, το τι πλαστά τιμολόγια έχουν περάσει από μπροστά μου δεν φαντάζεστε. Και γιατί δεν το αναφέρατε αυτό, κυρία Βερίλη? Μα τι λέτε. Εγώ, μια απλή γραμματέας, το λιγότερο θα έκανα τη δουλειά μου. Το περισσότερο είναι που θέλω να το φανταστώ. Εγώ γενικά το συμπαθούσα όταν έβλεπα στην TV. Αλλά το υφάκι του όταν ήρθε να μας ρωτήσει για τον Ευτύχη δεν μ' άρεσε καθόλου. Εκεί κατάλαβα ότι κάτι τραβοπέζει. Μα συγγνώμη. Είναι αυτό τώρα σοβαρή κατάθεση, κυρία Πρόεδρε. Δεν του άρεσε το ύφος του. Μήπως δηλαδή δεν του άρεσε και το κοστούμι μας του κυρίου? Να ανανεώσουμε, αν είναι, την καρταρόμπα μας. Μου χρωστάει 1.275 ευρώ και 70 λεπτά, κυρία Πρόεδρε. Τι επιχείρηση έχετε, κυρία μου? Τρόφιμα, ποτά, γλυκά, τσάντες, παιχνίδια. Τι έχετε, εμπορικό κέντρο? Όχι καλέ, περίπτερο. Έχασα το φως μου, κυρία Πρόεδρε. Δεν με βάρεσε αυτός. Αυτό το γουρούνι με βάρεσε. Το παίζει και βομβιδέρ στις τηλεοράσεις. Μπήκανε μέσα στο σπίτι και αρπάξαν το παιδί μου τα καθήκια. Παρακαλώ, παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε. Μας φτύνουνε πραγματικά. Ναι, ηρεμήστε, κυρία Τσεμπίκη. Ηρεμήστε. Μου φέρθηκε σαν σκουπίδι επειδή μοίραζα φυλάδια και άφησα ένα στην πόρτα του. Ενώ αντίθετα, Ευτύχης είναι το πιο καλό και γλυκό παιδί που γνώρισα ποτέ. Με πολύ περισσότερο θάρρος από κάποιους δίθεν άντρες. Αρχίζομαι να είπω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Το όνομά μου είναι Κατερίνα Ξένου και είμαι η σύζυγος του κατηγορούμενου. Και έχω έρθει σήμερα εδώ για να διαφωτίσω το δικαστήριό σας, να μπορέσω να δώσω όσες περισσότερες πληροφορίες γίνεται προκειμένου να μαθευτεί η αλήθεια. Πρέπει να σας πω ότι έχω υπάρξει πολλές φορές και εγώ η ίδια μάρτυρας πολλών παράνομων πράξεων του σύζυγού μου επαγγελματικά. Δεν είμαι καθόλου περήφανη γι' αυτό. Έχω κι εγώ φυσικά τις ευθύνες μου, τις οποίες και δεν αποποιούμαι. Ίσως θα έπρεπε να έχω μιλήσει νωρίτερα για όλα αυτά. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι πάρα πολλές φορές έχω βρει στο γραφείο του επίσημα έγγραφα. Γνωρίζω ότι έχει συνομιλίες με πολιτικά πρόσωπα. Δεν γνώρισα ακριβώς όταν πρώτο έγινα σύζυγος. Χρειάζεται κάτι άλλο από μένα? Όλοι ψεύδονται, κυρία Πρόεδρος. Και οι υπουργοί. Καταδικάζεται ο Δημοσθένης Χατζηνικολής σε 25 χρόνια φυλάκιση. Λύεται η συνεδρίαση. Είστε το πρόσωπο της χρονιάς, πώς νιώθετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε αυτό που λείπει στην Ελλάδα της κρίσης. Ένας σύγχρονος ήρωας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να σας πω τώρα. Ένας απλός άνθρωπος γυρίζει σελίδα στην ιστορία της χώρας. Εσείς είστε αυτός. Νιώθετε τυχερός? Ναι,
Νιώθω τυχερός. Πολύ τυχερός. Για πρώτη φορά στη ζωή μου νιώθω τυχερός. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Πείτε μας ως δικηγόρος, πώς νιώσατε με την απόφαση των δικαστών? Η δικαιοσύνη έλαμψε. Κανείς δεν είναι πια στο απειρόβλητο. Αυτό είναι ένα μάθημα που μας αφορά όλους. Στο είχα πει εγώ. Το θυμάσαι? Α, σου χρωστάω κάτι. Κράτησε το. Έτσι κι αλλιώς βρήκα ακριβώς το ίδιο. Νομίζεις δεν είναι το ίδιο? Να η διαφορά. 2,5 εκατομμύρια. Ήταν τριπλό το jackpot. Μπράβο. Διαμάχη 2 μηνών, ο Ευτύχης Τσαμπίκης και μαζί του όλη η Ελλάδα δικαιώνεται. Τώρα απομένει να δούμε τι θα κάνει η πολιτεία για να μπορέσει να αποτρέψει στο μέλλον τέτοια φαινόμενα.